Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε Αποστόλων Ιδωδεκάς, διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθήσαντες στεφανοθέντες, πίστε πρεσβείαν, το ελεηθήνε και σωθήνε τας ψυχάς ημών. Καθίστε. Και πάλι, αγαπητοί μου ακροατέ, άντρες και γυναίκες, φίλοι της αδελφότητος εδώ, και πάλι, χάρη τη Θεού, ευρίσκομαι στο βήμα αυτό. Αν και διατελώ κάτω από το κράτος βαρυτά της θλίψεως, εν τούτης όμως τολμώ να ομιλήσω. Είπα τολμώ να ομιλήσω, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι κάτι μικρό και ασήμαντο, είναι ένα σταυρός, είναι ένα βαρύ καθήκον που καλούμεθα να εκπληρώσουμε στη γενεά μας, και χρειάζεται θεϊκή βοήθεια. Ποιος άλλος είναι ο μεγαλύτερος κήρυκας του Ευαγγελίου, ύστερα από τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, εκείνος που δύναται να ονομαστεί ο μεγαλύτερος κήρυκας του Ευαγγελίου, είναι ο Απόστολος Παύλος, του οποίου την Ιερά Μνήμη θα εορτάσουμε στο τέλος του μηνός. Ο Παύλος λοιπόν, ο πρώην διώκτης και μετά τα αυτά διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου, ο Παύλος που ως αετός χρυσάετος επέταξε Ανατολή και Δύση και εσκόρπισε παντού τα διδάγματα του Ευαγγελίου και προσήγησε εις το Ευαγγέλιο μυριάδας ψυχών, ο Παύλος που έκανε θαύματα, ο Παύλος που έγραψε τα σπουδαιοτάτας επιστολάς του, ο Παύλος που ηξιώθη μοναδικός αυτός να ανεβεί μέχρι τρίτου ουρανού και να ακούσει άλλη τα ρήματα αουτσεξών ανθρώπων λαλήσε. Ο Παύλος λοιπόν τι γράφει, τι λέγει? Παρακαλεί τους χριστιανούς να προσεύχονται για αυτόν. Παρακαλεί τους χριστιανούς να προσεύχονται ειδικότερο. Πώς θα λαλήσει, τι λαλήσει, πώς πρέπει να λαλήσω, κατά ποιο τρόπο πρέπει να λαλήσω στον κόσμο. Πώς δηλαδή θα απλώσω τα δίκτυα για να συλλάβω τους μυστικούς συχθείς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κι αν ένας Παύλος παρακαλούσε τους χριστιανούς πώς να λαλήσει, τι να πούμε εμείς που ζούμε στον 20ο αιώνα, που ποικίλα ρεύματα συγκρούονται και η πλάνη και η αίρεση κυριαρχεί εις τον κόσμο τούτον. Πώς να μιλήσουμε, με τι γλώσσα να μιλήσουμε, με γλώσσα να επιηγεί, με γλώσσα να αυστηρά, με γλώσσα ελέγχου, με γλώσσα παρηγορίας, με γλώσσα προφητική, με γλώσσα αγγελική, με γλώσσα ανθρωπίνη, με ποια γλώσσα να ομιλήσουμε στον κόσμο αυτόν. Πώς λαλήσε, τι να είπαμε στον λαό αυτόν. Δι' αυτό σας παρακαλώ, όταν βλέπετε στο βήμα αυτό όχι μόνο εμένα τον γέροντα επίσκοπο, αλλά όταν βλέπετε εις τας εκκλησίας του κήρυκα στο Ευαγγελίο, μη εξετάζετε ποιοι είναι, γιατί οσοδήποτε αμαρτωλήκια είναι, είναι κήρυκα στο Ευαγγελίο του Κυρίου μόνος του Χριστού. Όταν βλέπετε τον κήρυκα του Ευαγγελίου, εσείς πρέπει να προσεύχεστε. Μία αιτία που το κήρυγμα του Ευαγγελίου σήμερα δεν έχει πρόοδο, είναι και αυτή η αιτία, ότι οι χριστιανοί έπαυσαν πλέον να προσεύχονται για τους κήρυκας του Ευαγγελίου. Να προσεύχεστε για αυτούς. Να προσεύχεστε δύο πράγματα. Το ένα, ο λόγος του να μην είναι ζούφιος, σπόρος ζούφιος, να είναι σπόρος ζωντανός, όπως είναι ο σπόρος που έστειλε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
να προσεύγεστε ακόμα ο σπόρος αυτός ο ουράνιος που ήρθε από τον ουρανό να πέφτει όχι επάνω στα αγκάθια και επάνω στις πέτρες και επάνω στους δρόμους τους πεπατημένους, αλλά να πέφτει μέσα σε εκλεκτές ψυχές που αλλού μεν θα κραποφορήσουν 30, αλλού 60, αλλού 100. Θα ομιλήσουμε λοιπόν και εμείς την ώρα αυτή με την ελπίδα ότι έχω την προσευχή σας υπέρ ενός γέροντος επισκόπου για να μελήσει ο Θεός και εσάς και εμάς, και ότι στην σύναξη αυτήν δεν ήρθατε από μια περιέργεια, ούτε ήρθατε από κάποιο άλλο λόγο, ως κατάσκοποι του κηρύγματος του Ευαγγελίου, με την ελπίδα ότι ήρθατε ως ακροατέ, ήρθατε για να ακούσετε και να εφαρμόσετε τα λόγια του Θεού, με την ελπίδα αυτή ότι ήρθατε όχι ως κριτέ, αλλά ως ακροατέ, λάλλει και ο δούλος ο ακούει. Αρχίζω το κήρυγμα το απόψινο. Το θέμα μας δεν μπορεί να είναι άλλο από το θέμα που μας δίνει η σημερινή ημέρα. Σήμερα εορτή μεγάλη, σήμερα πανήγυρης ένδοξος, σήμερα εορτή των πατέρων. Περί των πατέρων λοιπόν θα είναι ο λόγος σήμερα. Και παρακαλώ προσέξετε. Πατήρ, πατέρας, σε απόλυτον έννοια, δηλαδή σε μια έννοια που να μην έχει κανένα κενό, να είναι πλήρης η έννοια, σε απόλυτον έννοια, ένας και μόνο είναι ο πατήρ, ουράνιος πατήρ, ο Θεός. Έτσι τον εφανέρωσε τον Θεόν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ο Θεός των χριστιανών δεν είναι όπως ο Θεός των αρχαίων Ελλήνων που εκοιμάται επάνω στην κορυφή του όρους Ολύμπου και διαφόρια τα ανθρώπινα. Ο Θεός των χριστιανών δεν είναι όπως ο Θεός των ορθολογιστών, οι οποίοι φαντάζονται μόλις και με τα βίας παραδέχονται ότι υπάρχει μια ανωτέρα δύναμης και φαντάζονται ο Θεός είναι απομακρυσμένος, μακράν, πέρα, πέραν των αστέρων του ουρανού, και είναι απαθής θεατής όσων συμβαίνουν στην γη. Ο Θεός των χριστιανών είναι Θεός ζωντανός, είναι Θεός αγάπης, ελέος και ηρτυρμών. Εφανέρωσα το όνομα της ανθρώπης. Τι μεγάλος λόγος είναι αυτός που είπε ο Χριστός στην αρχαιολογική του προσευχή. Εφανέρωσα το όνομα, το δε όνομα, όχι απλώς εκήρυξα ότι υπάρχει Θεός, διότι αυτό πας λογικός άνθρωπος τον κηρύττει, αλλά εκήρυξε ότι ο Θεός είναι πατήρ, μοναδική ονομασία την οποία απέδωσε ο Χριστός εις τον Θεόν. Πατέρας, είναι ουράνιος πατέρας. Και ως πατήρ, δημιουργός, ενδιαφέρεται στοργικός διόλα τα δημιουργήματά του. Ενδιαφέρεται για τις ουράνιες σφαίρες που κυλίονται με καταπληκτική ταχύτητα εις το άπειρο. Ενδιαφέρεται δια το ελάχιστον μόριον της ύλης στο άτομο. Ενδιαφέρεται δια όλα τα πράγματα που υπάρχουν εις τον κόσμο. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πλησίσουν δε Χριστόδητος. Δεν είναι απλώς ο δημιουργός, είναι ο προνοητής και συντηρητής του κόσμου. Ένα λεπτό να πάψει ο Θεός να ενδιαφέρεται για τον κόσμο, το παν διαλύθηκε. Συνεχής, ακατάπαυστος, αδιάλειπτος είναι η στοργή και το ενδιαφέρον του ουρανίου πατρός. Πλήρη στοργής, το πιστεύεις? Αχ, τι ψεύτικη χριστιανή είμαι. Μου λέει κάποιος που πήγε στην Ρωσία, άθλιον κράτος είναι η Ρωσία, άθλιοι είστε, ο λαός ρωσικός πιστεύει. Μέσα στις εκκλησίες τις ρωσικές, στο Σταλινγκράν, στη Μόσχα, εκεί πέρα βλέπεις τους χριστιανούς. Το πιστεύω, να το λένε όλοι, γονατιστεί με δάκρυα. Με δάκρυα. Πάτερ ημών, πατέρα μας. Και όπως όταν προφέρεις τη λέξη πατέρα, συγκινείσαι, διότι κλείει η λέξη πατέρας έναν πλούτον θείων αισθημάτων γενιών,
Έτσι κι εμείς έπρεπε να αισθανόμεθα την έννοια αυτή, Πάτερ ημών, Πατέρα μας, ουράνιο, Πάτερ ημών. Το πιστεύεις αυτό ότι ο Θεός είναι Πατέρας? Τότε πρέπει να είσαι ήσυχος και γαλήνιος στον κόσμο αυτόν. Ό,τι και ας συμβαίνει. Λένε για έναν κήρυκα διαπρίσιο του Ευαγγελίου που έζησε προ 200-300 χρόνια και πλέον, ότι αυτός ο κήρυκας του Ευαγγελίου ήταν έγγαμος, είχε γυναίκα. Αλλά ο κήρυκας αυτός του Ευαγγελίου σταμάτησε να κηρύττει. Έκλεισε το στόμα του. Απογοητεύτηκε. Διότι και οι κήρυκες του Ευαγγελίου απογοητεύονται. Δια πολλούς και διάφορους λόγους. Απογοητεύτηκε πλέον και δεν κηρύττει καθόλου. Και τότε η γυναίκα του τι έκανε? Μια μέρα ντύθηκε μαύρα, μαύρα. Και με τα μαύρα παρουσιάστηκε μπροστά. Όταν την είδε στα μαύρα, κατεπλάγει. Και ρώτησε, γυναίκα τι έπαθες, ποιος πέθανε? Και η γυναίκα απαντά, απέθανε ο Θεός. Απέθανε ο Θεός? Τολμάς τέτοια ύβρι να πεις για το Θεό? Εσύ μου έδωσες δικαίωμα. Όπως εσύ συμπεριφέρεσαι και απογοητεύθεις πλήρως, είναι σαν να μου λες ότι δεν υπάρχει Θεός. Και από εκείνο το παράδειγμα επήρε θάρρος ο κήρυξης του Ευαγγελίου και συνέχισε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έχουν ως σύνθημα ότι ο Θεός ζει και βασιλεύει στους αιώνας. Μόνο να αποδάνει ο Θεός. Και βρισκόμαστε σε εποχήν τι αυτήν. Θεολόγοι και άλλοι και ορθολογιστές και άπιστοι και άθροι λένε ότι απέθανε ο Θεός. Όχι! Ζει και βασιλάβει στους αιώνας των αιώνων. Είναι ο Πατήρ ημών. Πατέρας μας. Πόσο γαλήνη σκορπάει αυτό στην καρδία του ανθρώπου. Λένε για κάποιον περιηγητή ότι βρέθηκε μέσα στην έρημον Σαχάρα. Ερημιά, εγκατάληψης τελεία. Απελπισμένος πλέον τελείως. Είδε εκεί κοντά στην αιμουδιά ένα μικρό αμφίλιο, ένα λουλούδι να φυτρώνει. Και παρηγορήθη τα μέγιστα. Και όταν ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει, επήρε θάρρος και λέγει, «Ω Θεέ, εσύ που φροντίζεις για αυτό το ανθίλιο της ερήμου, πολύ περισσότερο θα φροντίσεις και διεμέ τον άνθρωπο». Και πράγματι σε λίγο πέρασε ένα καραβάνι και τον πήρε. «Πατέρας ημών, Πάτερ ημών, και όταν σιέται η γη, κρατήστε την καρδία σας άξιστο. Υπράνω ημών, υπάρχει πατήρ, φιλόστρογος, ο οποίος ενδιαφέρεται όλο το ανθρώπινο. Πατήρ». Αν με ρωτήσετε ποια είναι η μεγαλύτερα απόδειξη ότι ο Θεός είναι Πατέρας, δεν έχω γλώσσα Χριστοστόμου, ούτε γλώσσα Μεγάλου Βασιλείου, ούτε γλώσσα Αγγέλων και Αρχαγγέλων, και αν ακόμα είχα όλες τις γλώσσες των Αγγέλων και Αρχαγγέλων, δεν θα μπορέσω να φυτέψω μέσα στην καρδία σας την μεγάλη αυτή αλήθεια ότι ο Θεός μας αγαπάει. Αν με ρωτήσετε, είδατε σήμερα τι λέει το Ευαγγέλιο? Πάτερ, είπε ο Χριστός. Εκεί το Πάτερ λέγεται υποδική έννοια. Ο Χριστός έχει τον Θεόν Πατέρα όχι υπό την έννοια που έχουμε εμείς τον Θεόν Πατέρα, αλλά υπό μια ειδική έννοια, σχέσεως Πατρός με Υιού εις το ομοιούσιον της Αγίας Τριάδος. Πάτερ λέει, ελήθεν η ώρα, έφτασε η ώρα. Ποια ώρα? Όλοι μας έχουμε τις ώρες. Κάθε άνθρωπος έχει κάποια ώρα στη ζωή του. Η ζωή, όπως έλεγα το πρωί, κυλάει ήρεμα, όπως ο ποταμός ο ήρεμος. Αλλά έρχονται στιγμές που ο ποταμός γίνεται καταράκτης. Έρχονται στιγμές που ο άνθρωπος συγγυείται βαθύτατα από διάφορα περιστατικά της ζωής. Και στην ιστορία της ανθρωπότητας έχονται στιγμές, τρομερές στιγμές της ανθρωπότητας. Αν με ρωτήσετε ποια είναι η σπουδαιότερα ώρα της ανθρωπότητας, από αρχής που δημιουργήθηκε το σύμπαν μέχρι σήμερα, τι θα απαντήσετε? Διάφορα θα απαντήσετε οι άνθρωποι. Αδιαφορώ για τη γνώμη σας. Ενδιαφέρομαι για εκείνο το οποίο λέγει η Αγία Γραφή. Η σπουδαιότερα ώρα της ανθρωπότητας που χτύπησε το σύμπαντρα και συγκλονίσαν τα σύμπαντα ολόκληρα και μέχρι τον Άδη έφερασε η φωνή του γεγονότος και άγγελοι και αρχάγγελοι εκάλυπταν τα προσωπών του. Η σπουδαιότερα ώρα
για όλων των κόσμων, όλων των αιώνων, είναι η ώρα ότι εσταυρώθη ο Χριστός. Την ώρα που εσταυρώθη ο Χριστός επάνω στο ξύλο του σταυρού και έχισε σταλαγματιά το αίμα του διότι ανθρωπότητα, η ώρα αυτή του λυτρωμού, η ώρα αυτή του σταυρού είναι η σπουδαιότερα ώρα. Το λέει το Ευαγγέλιο. Ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ως τον αιώνα αυτομονή έδωκε να πάσω πιστεύω εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Πατήρ λοιπόν, υπό απόλυτον έννοια, είναι ένας και μόνον ο Θεός. Αλλά υποσχετική έννοια, εικόνες του Θεού, του Πατρός, είναι επάνω στην γη μετά τον Θεόν ποιή. Οι γονείς είναι. Οι φυσικοί γονείς. Διότι κανένας από εμάς δεν γεννήθηκε από βράχων. Μπορούσε ο Θεός, όπως εκ του Χώος δημιούργησε τον πρώτον άνθρωπο, έτσι μπορούσε ο Θεός να δημιουργήσει εκ βράχου τον άνθρωπο. Χωρίς μεσολάβηση ανδρός ή γυναικός, χωρίς συνάφεια ανδρός ή γυναικός, χωρίς των γάμων των νερών και απαραβίαστων. Έτσι όρισε ο Θεός να γεννάται πας άνθρωπος εξ ανδρός και γυναικός. Μη βλέπετε το πράγμα έτσι χυδαία. Χυδαίος έγινε ο άνθρωπος. Όχι, οι σχέσεις ανδρός και γυναικός έχει κάτι βαθύτερο νόημα. Ο Θεός έδωκε στον άνθρωπο την δύναμη, τόσο είναι στη γυναίκα όσο και στον άνδρα, να γεννάει άλλον άνθρωπο. Θεέ μου, το σκεφτήκατε αυτό το πράγμα? Η γέννηση παιδιού είναι θαύμα, είναι δημιουργία. Και ο άνθρωπος την ώρα εκείνη γίνεται συνδημιουργός του Θεού κατά την δασκαλία των πατέρων. Λέγει κάπου εδώ στο Γεύτσις, ο Ρώσος αυτός, συγγραφεύς και λογοτέχνης και προφήτης του ρωσικού λαού, ότι κάποιος άπιστος ήταν στο ρωσικό λαό, άπιστος βαθύς, δεν πίστευε τίποτα. Ξέρετε πότε πίστευσε? Όταν άκουσε, όταν η γυναίκα του γέννησε το πρώτο αγοράκι. Όταν άκουσε το κλάμα στην κούνια, γονάτισε και είπε υπάρχει Θεός. Λοιπόν, ύπαρξη, η δημιουργία. Αυτό λοιπόν είναι ότι πατέρας είναι μια εικόνα του ουρανίου Πατρός. Και ο Χριστός ομίλησε για τον πατέρα με θερμότητα, Ιησούς ο Πατέρας. Είπε, τι είπε? Ποιος ο πατέρας? Εκτός είναι τέρας, διότι υπάρχουν και τέρατα. Ποιος ο πατέρας? Είναι εκείνος που το παιδί του θα ζητήσει ψωμί και θα του δώσει λιθάρι. Και ποιος ο πατέρας είναι εκείνος που το παιδί θα ζητήσει ψάρι και θα του δώσει φίδι? Όχι, πατέρας υδρώνει από το πρωί μέχρι το βράδυ, εργάζεται, κουπιάζει, μοχθεί για το παιδί του, για την οικογένειά του. Τιμούμε την μητέρα και δικαίως τιμούμε την μητέρα. Κι ουδέν άλλο όνομα συγκλονίζει μετά τον Θεό των άνθρωπων όσον το όνομα της μητρός. Δικείται τον όνομα. Αλλά και ο πατέρας πρέπει να απολαμβάνει τιμής και υπολείψεως και αγάπης και στοργής στον κόσμο αυτόν. Ένας γλύπτης εδώ στην Αθήνα έβλεψε ένα ωραίο μετάλλιο για να εικονίσει τον πατέρα. Επάνω στο μετάλλιο αυτό, το αργυρούν ή το χρυσούν ή το χάγκινο, απεικόνισε την εξής ιδέα της οικογενείας. Η μητέρα εικονίζεται ως Λένα. Πόσο αγαπάει η Λένα το λιονταράκι. Το κρατάει κοντά της, στη φωλιά της. Αλλά παίξε από τη φωλιά και το σπήλαιο του Λέοντο, της Λένης, ενώ η Λένα βυζένει το λιονταράκι, έξω από το σπίτι φρουρός, ακίνητος, είναι ο Λέων. Ο Λέων στέκεται εκεί έτοιμος να κατασπράξει πάντα ο οποίος ατενμούσε να πειράξει τον Λοντιδέα του. Πατήρ λοιπόν, φυσικός πατέρας. Γι' αυτό λέγει μετά την εντολή προς του, την εντολή, την πρώτη εντολά είναι τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου. Είναι αυσιγέννητε και μακροχρόνιος γένει επί της γης. Αλλά σε μια κοινωνία που εξελίσσεται σήμερα, ο πατέρας εξοβελίζεται, ο πατέρας περιφρονείται. Μια κοινωνία χωρίς πατέρα, χωρίς μάνα, μια κοινωνία άθεων και άπιστο. Δεν είναι πολύς καιρός που στη Μητρόπολη ήρθε ένας άνθρωπος από ένα χωριό που είναι κοντά στα σύνορα, πτωχό χωριό, ολοβράχια.
ήρθε και έκλαιγε. Κάτσε, του λέγω, τι θέλεις, τι του συμβαίνει? Τι συμβαίνει, πέθανε κανείς στο σπίτι σου? Μακάρι να πέθαναν. Κάτι φοβερό συνέβη στο σπίτι μου. Με βλέπεις, παντρεύτηκα στο χωριό, έφτασε η οικογένεια. Δεν μπορούσα να ζήσω στα βράχια, τα ξέρεις στα βράχια των Πρεσπών. Και σηκώθηκα και έφυγα. Και πήγα μακριά για τα παιδιά μου. Πού έπηγα, νομίζετε? Στο Βέλγιο. Στα ανθρακοριχεία του Βελγίου. 1000 μέτρα κάτω από τη γη, στην κόλαση. Και εκεί μέσα, στα ανθρακοριχεία του Βελγίου, στο σπήλαιο του Άδου, εργαζόταν 15 χρόνια. Άσπρισαν τα μαλλιά μου. Κινδύνευσα, ζωήν κολλασμένη. Και μόνο, κάθε η χαρά μου ήτανε κάθε μήνα να στέλνω μια επιταγή για να ζουν και να τρέχουν τα παιδιά μου στην πατρίδα. Επέστρεψα μετά 15 χρόνια. Τα μωρά γίνηκαν μεγάλα πλέον. Και σταμάτησε να ομιλεί. Χθες το βράδυ, με σπάσε στο ξύλο ο άντρας το παιδί μου. Θεέ μου. Παρολίγο τον σκότωνε. Εάν δεν έτρεχε ονοματάρχης του σταθμού, θα τον σκότωνε οπωσδήποτε. Παιδί τον δισκοτέξε. Παιδί των χτενών κέντρων. Παιδί των ναρκωτικών. Παιδί της αθεΐας και απιστίας. Μαρμαρωμένα. Τα χέρια των παιδιών. Που σηκώνουν χέρι να χτυπήσουν πατέρα και μητέρα στον αιώνα αυτό της ύλης και της διαφθοράς. Μάλιστα. Πατέρες. Φυσικοί πατέρες. Πολλάκης. Είμαι εκ των ιεροκηρύκων εκείνων οι οποίοι προ 50 ετών, προ ήμιση αιώνος που ήρθε κήρυγμα, δεν έπαψα να τονίζω το μεγαλείο των πολυτέκνων. Τώρα τελευταίως, χωρίς να πάψω να τονίζω τους πολυτέκνους, μου αρέσει μια άλλη έννοια, την οποία για πρώτη φορά λέγω εδώ στην Αθήνα. Πολυτεκνή, αλλά η Εκκλησία το έλεγε. Όχι απόσπλο πολυτεκνή, όχι απλώς να ραδιάσεις παιδιά. Να μην παραξηγηθώ, είμαι υπέρ των πολυτέκνων. Αλλά όχι απλώς να ραδιάσεις παιδιά και να καπχάσαι, αλλά τα παιδιά κοντά στην πολυτεκνία, μία λέξη, ποιος θα την πει. Όποιος είναι ιερεύς και τελεί γάμος θα μου την πει. Ποιος το λέει. Ευτεκνία. Δηλαδή, τα παιδιά που θα γεννήσεις, είσαι υποχρεωμένος να τα αναθρέψεις. Επ' αυτού, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν θα σε ονομάσω πατέρα, διότι γέννησες παιδιά, διότι το να γεννήσεις είναι εύκολο πράγμα. Γεννούνται και τα ποντίκια, γεννούνται και οι τίγρες, γεννούν και τα λιοντάρια, γεννούν και τα σκυλιά, γεννούν και οι χείροι. Αλλά να γίνεις πατέρας, σε ονομάσω, όχι το γεννάν, αλλά το ανατρέφει, αναδεικνύει τον πατέρα. Η ανατροφή λοιπόν είναι εκείνη η οποία αξιοποιεί την έννοια του πατρός. Ο δε ιερός Κοσμάς, διάβαζα προχθές σε κάποια ανέκδοτο ομιλία που δεν είναι δημοσιευμένη στις δικές μου, στο δικό μου βιβλίο. Διάβαζα εκεί ένα πολύ περίεργο πράγμα. Ο παδός και αυτός και κήρυκας της πολυτεκνίας ετώνησε σε ένα σημείο ακριβώς αυτό το οποίο λέγω την ευτεκνία. Και λέγει το εξής. Δώστε μου τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας να μα δώσετε. Θα στα δώσω με γερόντα τα παιδιά. Τι είναι τα παιδιά σας όμως? Τα αναθρέψατε, εγωνατίσατε ποτέ μαζί, προσευχηθήκατε προς τον πατέρα, τα πήγατε στην εκκλησία, τα διδάξατε τον δρόμο, τον νόμο του Θεού? Δεν έλαβαν απάντηση ο Κοσμάς. Τότε λέει, μου επιτρέψετε να σας πω ότι τα παιδιά σας, μην γελάσετε, το λέει ο Κοσμάς, ο Ετωλός δεν το λέω εγώ, τα παιδιά σας είναι γουρουνόπουλα. Και αν τότε το έλεγε ο Κοσμάς ο Ετωλός αυτό, κατεξοχήν εσαρμόζει σήμερα στη γενεά μας. Γουρουνόπουλα έχουν γίνει τα παιδιά. Και έγιναν γουρουνόπουλα, θρεφτάρια για σφαγή. Γιατί? Γιατί στα παλιά τα χρόνια που τα παιδιά στη πτωχιά μέσα η οικογένεια, είδε οικογένειες εγώ τέτοιες πτωχές. Πέρα στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στο Μοριά, κάτω στα νησιά μας τα ευλογημένα που είχαν το κρυθάρινο ψωμί, το έπαιρνε η μάνα σαν πρόσφορο και το έκοβε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και το μοίραζε και τα παιδιά γλύφανε και τα ψίχουλα γλύφανε. Τόσο λίγο ήταν το ψωμί. Τώρα το ψωμί που έτρωγαν άλλοτε 5 παιδιά, 10 παιδιά, το τρώει το Γουρουνόπουλο, ένα και μόνο.
και γέμισαν οι τενεκέδες από ψωμιά, από ποφάγια. Έρχεται, όπως είπα, έρχεται ώρα. Το είπα κι άλλοτε. Έρχεται πείνα, μεγάλη πείνα. Όταν συτρέφεις το παιδί σου, το Γρονόπουλο, με όλα τα μέσα της σημερινής αυτής και το έχεις στην αγκαλιά σου. Όταν το τρέφεις να σκέπτεσαι ότι την ώρα εκείνη εκατομμύρια παιδιά πεινούν σε όλο τον κόσμο. Γρονόπουλο. Λίγε ένας Γρονόπουλα. Αλλά αν ζούσε σήμερα ο Κοσμάς ο Αιτωλός, δεν θα τα έλεγε τα παιδιά Γρουνόπουλο, διότι επιτέλους το Γρουνόπουλο είναι ακίνδυνο. Θα το ονόμαζε Τιγρόπουλα. Διότι όχι απλώς είναι ακίνδυνα, αλλά είναι επικίνδυνα. Ανατρέφονται με μια άλλη διαγωγή. Και έχουν μέσα τους τον θάνατο, το μίσο στην εκδίκηση. Και κρατούν στα χέρια τους βόμβες ορολογιακές. Και καίνε καταστήματα ολόκληρα. Μικρά είναι το κακό. Προφητεύω την ώρα αυτή. Τι προφητεύω? Φρίκει ο κόσμος. Ότι τώρα κρατούν τα παιδιά τα οποία ετράφησαν κατά αυτόν τον τρόπο μέσα στα δισκοτέξ. Κρατούν βόμβες μικρές. Και καίνε καταστήματα. Αλλά αργότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού, τα παιδιά πλέον δεν θα κρατούν στα χέρια απλώς περίστροφα και μαχαίρια και ρεβόλβερ και βόμβες ορολογιακές. Θα κρατούν στα χέρια τι? Όπως κρατούν το περίστροφο, θα κρατούν μερικά μικρά περίστροφα τα οποία μέσα θα έχουν γόμωση. Μην το πω. Γόμωση τι? Πυρηνική! Θεέ μου, Θεέ μου! Θα ανεβαίνουν και αυτά καθάρματα στον ουρανό και θα πυρούν μια ολόκληρη πόλη έως ότου να ανεβεί η αστυνομία και γίνει αστυνομία αέρος. Ξεσπέρισαν αυτή την καταστροφή. Τρομερόν το φαινόμενο. Και όπως παλαιότερα τα περίστροφα ήταν ολίγα, ελάχιστα περίστροφα, αλλά κατόπι το περίστροφο να γενικεύτη εις όλο τον κόσμο, έτσι θα γενικευθούν και τα πυρηνικά όπλα εις τρόπον καταστροφή. Και θα είδαμε πράγματα τρομερά και αιτία είναι η κακή ανατροφή. Το παιδί δεν ανατρέφεται πλέον όπως θέλει ο Θεός. Και όπως είπε ο Κοσμάς, γίνεται Γρουνόπουλο και όπως λέμε εμείς θα γίνουν Τιγρόπουλα και θα γίνουν δαιμονόπληκτα και λεγιών δαιμονίων κατασπαράσει τον κόσμο ολόκληρο. Το ένα λοιπόν, ομιλήσαμε περί των γονέων. Πατέρας εις απόλυτον έννοιαν είναι ουράνιος πατέρας. Πατέρες, σχετικοί, εικόνες του πατρός είναι οι γονείς. Αλλά πλέον, αλλά εκτός των γονέων, των φυσικών γονέων, υπάρχουν και άλλοι πατέρες. Και πατέρες αυτοί είναι διδάσκαλοι. Αναφέρω το γνωστό σε όλους σας. Όλοι έχετε ακούσει για τον Αλέξανδρο, το εκλεκτό τέκνο της Μακεδονίας, που έφυγε μια μέρα από τη Μακεδονία, στα Λισμόνητα εκείνα χρόνια, επέρασε τον Αλίσποντο, εβυθίστη στη Μικρά Ασία, επέρασε ολόκληρο τη Μικρά Ασία, έφτασε μέχρι το Γάγκη ποταμόν, ίδρυσε την ελληνική αυτοκρατορία που ιδρύθηκε τρεις και πλέον αιώνας. Έγινε το πρόδρομος του χριστιανισμού στον κόσμο, διέσπρε τα εδάγματα της αρχαίας μας φιλοσοφίας και ίνωσε την ανθρωπότητα γλωσσικώς. Λοιπόν, αυτός ο Μέγας Αλέξανδρος ή το παιδί που όφιλε μεγάλη ευγνωμοσύνη και στον πατέρα που τον εγέννησε, αλλά προπαντός όφιλε ευγνωμοσύνη στο διδάσκαλό του. Διότι ο πατέρας ο Φίλιππος εφρόντισε για το παιδί του να μην γίνει Γουρουνόπουλο και Τιγρόπουλο, αλλά να γίνει άνθρωπος μέγας και υψηλός. Πώς? Στα ανάκτορά του εκάλεσε τον πιο σπουδαίο διδάσκαλο που είχε ο κόσμος, εκάλεσε τον Αριστοτέλη τον φιλόσοφο. Και ανέθεσε το παιδί του στην στοργή, στην δύναμη την παιδαγωγική του Αριστοτέλους. Και ο Αριστοτέλης το δίδαξε, τα ωραία διδάγματα. Και κάποτε το μικρόν Αλέξανδρο τον ρώτησε κάποιος, αγαπάς τον πατέρα σου, τον αγαπάς. Αγαπάς τον δάσκαλό σου, τον αγαπώ τον δάσκαλό. Από τους δυο πιο περισσότερο. Αγαπώ περισσότερο τον δάσκαλο. Γιατί στον πατέρα οφείλω το ζήν, εις δε τον δάσκαλό μου οφείλω το ευζήν. Δηλαδή κάτι ανώτερο από τη ζωή, κάτι ανώτερο από την πνευματική ζωή. Υπάρχουν ερωτώσεις σήμερα τι ούτε διδάσκαλοι? Υπήρχαν στην προηγουμένη γενεά μας. Γενεά μας υπήρχαν
Υπήρχαν διδάσκαλοι εξαίρετοι, λαμπρά παραδείγματα και υποδείγματα, τα οποία δημιούργησαν την νεότερη Ελλάδα, η οποία έφτασε από τη Μελούνα μέχρι Σόφια και μέχρι Αγγίρας. Μάρτε, υπήρχαν τούτοι διδάσκαλοι και στον κόσμο ολόκληρο. Λέγουν για να τούτων διδάσκαλων, όχι Έλληνα, αλλά ξένων, των περίφημων Πεσταλόντζη, το ιδρυτήν ιδίας παιδαγωγικής μεθόδου, ότι όταν απέθανε εκεί πέρα στην Ελβετία, οι μαθητέ του έκλαψαν και του έστησαν μία πλάκα, μαραμαρίνη πλάκα, και πάνω στην πλάκα γράψανε: ούτως ο άνθρωπος ο διδάσκαλος είχε σύνθημα στη ζωή του, όλα δια το παιδί, τίποτε για τον εαυτόν του. Όλα δια το παιδί, τίποτε για τον εαυτόν του. Αυτά λένε σήμερα οι δασκάλοι, που είναι έτοιμοι να απεργήσουνε, να παραμονάς εξετάσεων. Δεν θέλω να πω ότι σήμερα ο διδάσκαλος ή ο καθηγητής την χάνει, ο οποίος πρέπει περιποιήσεως εκ μέρους του δημοσίου. Άλλο θέλω να πω. Κάτι άλλο, πιο άλλο. Δεν τους είδαμε τους δασκάλους ή καθηγητάς να συγκλονίζονται από τη διαφορά της γενεάς μας. Δεν τους είδαμε να ανησυχούν για τις τηλεοράσεις, για τα ναρκωτικά. Δεν τους είδαμε να κάνουν απεργία και να πούμε στο κράτος ότι χτίζω εμείς, εσείς τον κρεμνίζετε. Απεργία λοιπόν. Κλείστε τις τηλεοράσεις και κλείστε τις δισκοτέκες και τα ναρκωτικά. Μια τέτοια απεργία, όχι για τον στόμακο και την κοιλία, όχι για το χρήμα, όχι για την ύλη, αλλά για τον Θεό, θα συνεκρίνει ολόκληρο την Ελλάδα. Τώρα, μόνο για το μισθό μας και τίποτα περισσότερο, χωρίς να υπάρχει ιδανικό βαθύτερο μέσα στην καρδία των ανθρώπων. Διδάσκαλος, μεγάλο πράγμα, σπάνιο πράγμα πήρε ο διδάσκαλος. Δεν το μάθατε? Κάτω εκεί στον πύργο, κάτω στην Πελοπόννησο, μαζευθήκαν οι δασκάλοι, 100, 200, 300, δεν ξέρω πώς είναι. Και όλοι τους, με μια μικρά μειοψηφία ολίγων, τι είπανε? Δεν θέλουμε στην εκκλησία τα παιδιά να λένε το κύριε Λέησον. Δεν θέλουμε στην εκκλησία τα παιδιά να πηγαίνουν όλα μαζί στην εκκλησία σαν κοπάδια. Δεν θέλουμε τα παιδιά να λέγουν το Πάτερ ημών. Δεν θέλουμε τα παιδιά να λέγουν το πιστεύω. Δεν θέλουμε τα παιδιά να ψάχνουν τα εγκόμια. Δεν θέλουμε τίποτε. Αυτά είναι καθυστερημένα πράγματα. Μάλιστα. Σε τι ούτω κατάντημα κατήντησε ελληνική παιδεία στην Ελλάδα ή στην πατρίδα μας. Και ως μόνη παρηγορία, έννοια σας. Αδιαφορούν οι Έλληνες, διότι αυτά είναι προήμια μιας μεγάλης καταστροφής που ποτέ δεν τολμήσανε τόσο να ρεδώσει. Οι δάσκαλοι να προβάλλουν τα αυτά αιτήματα εκκριζωτικά πάση ενίας θρησίας. Αλλά σας λέγουμε ότι η μόνη παρηγοριά των γονέων και της θρησίας μας είναι πια τα καθηγητικά σχολεία είναι. Κι όπως τα παλιά τα χρόνια του κρατίας, το κρυφτό σχολείο, το κρυφό σχολείο ήταν η παρηγορία των Ελλήνων, έτσι και εδώ στην Ελλάδα προφητεύω ή μάλλον δεν λέγω, επαναλαμβάνω κάτι το οποίο είδα σε ένα ωραίο φυλάδιο που εξέδωκε η αδελφό της Σωτήρ, ότι θα γίνει το κρυφό σχολείο. Στο σπίτι Θεός δεν ακούεται, στην κοινωνία Θεός δεν ακούεται, στα σχολεία Θεός δεν ακούεται, Θεός θα ακούεται στο κρυφό σχολείο. Το κρυφό σχολείο είναι το καθηγικό σχολείο και δι' αυτό βάλουν εισόδος με όλα τα πειρά των καταιγιστικός η εχθρή της πίστεως και της πατρίδος. Διδάσκαλος. Πατήρ, πάλι επαναλαμβάνω τα σενίας, εις απόλυτον έννοια είναι ο Θεός. Πατήρ, εικόνες, πατρός είναι οι γονείς οι φυσικοί. Εικόνες, πατρός είναι οι διδάσκαλοι και οι καθηγητές, οι οποίοι εκτελούν με συνείδηση τα ιερά των καθήκοντα και φυτεύουν μέσα στις καρδιές ό,τι ιερών και πολύτιμων υπάρχει στον κόσμο. Και τώρα φτάσαμε στο τέλος. Πατέρες. Ποιοι είναι οι πατέρες? Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει ένα δράμα, ένα έξοχο θέατρο που εκπέθηκε προετών εδώ στην Αθήνα. Ο Μιράτ Σπάνιον, το κράτος του Θεού. Ή το εξαιρετικό η εμφάνιση σε αυτού του θεάτρου. Τι παρουσίαζε? Ότι καπουτσί, καλόγεροι, εκλεκτών οικογενειών άνθρωποι έφυγαν από τη Ρώμη, έφυγαν από τη Γαλλία, εγκατέλειψαν εγκόσμια πράγματα και πήγαν μακριά στην Ουραγκουάη, μέσα στα δάση τα πυκνά, όπου κατοικούσαν άγριοι, και εκεί κοπίασαν και εμπόχθησαν και έκαναν την κοινωνία εκείνη των αγρίων, κοινωνία αγγέλων.
αλλά προκάλεσαν η ευτυχία του κράτους εκείνου του Θεού, προκάλεσαν τον φόνο των Ευρωπαίων κυβερνητών και μια μέρα στείλαν στρατεύματα και κατέλησαν το κράτος του Θεού, που ήταν ακοινόβιον του Θεού, μια εικόνα του ουρανίου πατρός, μια θεία οικογένεια. Όταν λοιπόν τους πήραν τους πατέρας αυτούς από τα χέρια τους, γονατίσανε οι άγριοι αυτοί και γονάζε «Πατέρες, πατέρες που φεύγετε, πατέρες που φεύγετε». Εδονήτω το θέατρο να τα φωνάσει των αγρίων εκείνων, οι οποίοι εστικτοδός ονόμαζαν τους καπουτσίνους εκείνους καλογύρους πατέρας, διότι πράγματι απεδείξαν πατέρες στοργικοί και γράμματα και επιστήμη και καλλιέργεια γης και ό,τι άλλο ακόμα είχαν τους διδάξουν εκεί πέρα. Και διελύθη το κράτος του Θεού μέσα το οποίο λειτουργήσε 100 χρόνια στην Παραγκουάη. Πατέρες λοιπόν, όχι απλώς όνομα και πράγμα, όχι απλώς χαρτονόμισμα χωρίς αντίκρισμα, διότι κατήντησαν οι λέξεις χαρτονομίσματα, κοντζαμάνια, χωρίς αντίκρισμα πραγματικών. Πατέρες είναι ένα άλλος ανώτερον είδος πατέρων και διδασκάλων. Για να τονίσω με αυτό, λέγω τα εξής ολίγα και τελειώνω, ότι τρεις είναι οι κύκλοι της ζωής. Ο ένας κύκλος, η ζωή, είναι κάτι πολύτιμο και ιερόν πράγμα η ζωή. Η ζωή κινείται σε τρεις κύκλους. Ο ένας κύκλος, ο κατώτερος, είναι η ζωή των πέντε αισθήσεων. Να βλέπεις, να ακούεις, να τρως, να μασάς, να γεύεσαι, να οσφραίνεσαι, πράγματα τα οποία τα έχουν και τα ζώα. Είναι η ζωή η κατωτέρας ποιότητος. Είναι η ζωή των χτινών. Είναι η ζωή που έχει σύνθημα «Φάγομαι, πίγομαι, αύριο καλαπόθνισκομαι». Αν υπάρχει πάνω από τον κύκλο αυτόν, ρημείς τον κύκλο αυτόν. Διότι αμείς τον κύκλο αυτόν στη ρουτίνα της ζωής, δεν είσαι πλέον άνθρωπος. Ένα κτίνος είσαι. Κτίνος που διαφέρει, διότι εκείνο περπατάει με τα τέσσερα, εσύ περπατάς με τα δύο. Φύγει από τον κύκλο αυτόν μόνο της κύκλων της κατωτέρας ποιος. Υπάρχει δεύτερος κύκλος. Είναι ο κύκλος της γνώσεως, της επιστήμης, που είναι και αυτό μεγάλο πράγμα. Και παραπάνω από τον κύκλο της γνώσεως και της επιστήμης είναι ένας άλλος κύκλος. Είναι ο κύκλος του Θεού, είναι ο κύκλος των αγγέλων, είναι ο κύκλος των Αγίων, είναι ο κύκλος των Πατέρων. Είναι ο κύκλος της ζωής πια ζωής. Αυτή, το ακούσατε σήμερα. Ω Θεέ μου, γιατί δεν μας συγκινούν τα λόγια του Θεού. Δεν υπάρχει σπουδαιότερον, φιλοσοφικότερον ρητό από αυτό το οποίο λέγει σήμερα η Εκκλησία μας. Λέγει ο Χριστός, αυτή εστί, τι, η ζωή, η αιώνιος, όχι από στρίμα ζωής, όχι ψίχουλο ζωής, όχι σιά ζωής, αλλά ζωής αιωνίου, ζωής απεράντου, ζωής που ικανοποιούνται όλοι οι υπόθηοι και οι υπόθηοι του ανθρώπου, η ευγενέστερη υπόθηοι. Ζωή ατελευτή του ζωής, ποια είναι, αυτή εστί, είναι γνώσκος σε τον επουράνιον πατέρα και όταν απέστελα εσύ εις τον Χριστό. Περί της ζωής αυτής. Και οι πατέρες λοιπόν, τον οποίο την μνήμη εορτάζομαι σήμερα, υπήρξαν οδοδείκτε, υπήρξαν οδηγοί στον δρόμο αυτών, των μεγάλων αυτών δρόμων προς τον ουρανό. Έδειξαν τον ουρανό, έδειξαν τον Χριστό. Πατέρες αυτοί, διδάσκαλοι αυτοί του Ευαγγελίου, οι οποίοι ακοπίασαν και με το λόγο και με τα συγγραμματά τους και με τα θαύματά τους και με τις προφητείες των, δια να αναδείξουν αυτόν τον λαό του Θεού. Εγέννησαν τέκνα πνευματικά. Ποιοι είναι πατέρες? Είναι οι 318 πατέρες που συνεκρότησαν σήμερα, που συνεκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, κατεδίκασαν την αίρεση του Αρίου και συνέταξαν το σύμβολο της πίστεως. Πατέρες είναι ακόμα οι 150 πατέρες, οι οποίοι συνήθων προ 1600 ετών και συνεπλήρωσαν το σύμβολο της πίστεως και διατύπωσαν ακριβέστερον την πίστη ημών. Πατέρες είναι οι συγκροτήσαντες τα 7 Οικουμενικά Συνόδου. Πατέρες, μην περιορίσουμε την έξι πατέρες, όχι μόνο των πρώτων αιώνων. Είναι και πατέρες εισπάσαν εποχή. Ναι, εισπάσαν εποχή. Σπάσαν εποχή. Σπάσαν γενναία. Υπάρχουν πατέρες πνευματικοί, οι οποίοι καλλιεργούν το πίμνιο του Θεού. Πατέρας είναι, γιατί δεν έζησε τους πρώτους αιώνας, τους 8 πρώτους αιώνας. Όπως θέλει κάποιος καθηγητής, ο Μπαλάρος, ο Μακαρίτης, ο καθηγητής μας, που περιόριζε την έννοια των πατέρων στους 8 πρώτους αιώνας. Όχι! Πατέρες υπάρχουν σε όλους τους αιώνας. Αλλού με μεγαλύτεροι, αλλού με λιγότεροι. Πατέρες που έψαλε το εγκόμιο η Εκκλησία μας σήμερα. Ω Θεηγόρη, ω Ιερά Παράταξη, Θεηγόρη, ο Πλήτε,
παρατάξεως Κυρίου. Πατέρες, άνθιοι με ρύπνοα του παραδείσου. Πατέρες, αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος. Πατέρες, σάλπιγγες, οι οποίες σαλπίσαντε σαλπίσματα ουράνια. Πατέρες, πύργια καθαρίτη. Πατέρες, τα κλειδιά του ουρανού. Πατέρες, μεγάλο πράγμα οι πατέρες, αδελφοί. Και όπως είπα, οι πατέρες έχουν ζουν εις όλους τους αιώνας. Πατήρ είναι ο Άγιος Κοσμάς, ο οποίος μιμητής του Αποστολού Παύλου 20 ολόκληρα χρόνια περιόδευσε ολόκληρον την Χερσόνησο, την Βαλκανική, και έσπερε τα εδάγματα του Ευαγγελίου. Πατέρας είναι και ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, που έμεινε εκεί στις σπηλές του Αγίου Όρους και έγραψε σπουδαιότερο βιβλία, τον οποίο σπουδαιότερο είναι ο Ορατός Πόλεμος και τα Πνευματικά Γυμνάσματα. Πατέρας είναι ο Νεκτάριος, ο νεότερος Νεκτάριος, ο Θαυματουργός. Πατέρας όμως είναι και ο Πάτερ Ευσέβιος Μαθιόπουλος, τον οποίο ευτύχησα να γνωρίσω όντως Άγιος, και ο οποίος έγραψε σπουδαιότατο βιβλίο, Το Προορισμό του Ανθρώπου. Πατέρας είναι και όλοι αυτοί οι πατέρες. Πατέρας είναι, το τολμώ να το είπω με συγκίνηση ιδιαίτερα, και ο Πατρίφυρόθεος ο Ζερβάκος, ο ηγούμενος της σειράς Μονής Πάρου Λογκοβάρδας. Υπάρχουν πατέρες. Πατέρας είναι η Ευρωπαϊκή Ρένια και άλλοι, τους οποίους εγνώρισα, για μετρήστε με τα δάχτυλά σας. Μετρήστε με τα δάχτυλά σας. 450 ιερείς, οι οποίοι σφάγισαν ως πίμνια, ως φάγια ιερά, υπερπίστεως και πατρίδος κάτι σαν ομάλος περιόδους του έθνους σας. Από Ιταλούς, από Γερμανούς και από κακούς Έλληνες. Και σταυρώθησαν ακόμα Μεγάλη Παρασκευή εκεί σε ένα χωριό της Θεσσαλίας. Μπορούσαν να φύγουν, όπως φύγανε οι δεσποτάδες και κλειστήκανε μέσα στην Αθήνα για να σώσουν το σαρκείο τους. Αλλά αυτοί, Λεβίτε του υψίστου, τίμιοι πατέρες, εικόνες πραγματικοί, δεν εγκατέλειψαν το ποιμιόν τους. Και έμειναν εκεί και θυσιάσαν. Και όν των μνημόσυνων έστε αιώνιων. Γιατί δεν είναι πατέρες αυτοί? Πατέρας είναι και ο Χρυσόστομος ο νεότερος. Τη Σμύρνης που ό,τι όλα φεύγανε και πήγε ο πρόξενος της Γαλλίας ή Αγγλίας, δεν θυμούμαι ακριβώς, και του λέει έχουμε θέση στο Θωρικτό. Εξασφαλισμένη θέση. Όχι, θα μείνω εδώ. Ο Ποιμήνων Καλός μένει στο ποιμιόν του και έμενε εκεί και εσφάλει και έβαψε με το αίμα του τα καντερίμια της Σμύρνης. Πατέρες, αείμνηστοι πατέρες. Αυτοί είναι οι πατέρες, αγαπητοί μου. Σας έδωσα μια εικόνα του Πατρός. Πρώτο μεν ασθενή εικόνα του ουρανίου Πατρός. Δεύτερον εικόνα των φυσικών γονέων. Τρίτη εικόνα των γονέων, των διδασκάλων και καθηγητών και των ευσεβών και ιδιαίτερως των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου είναι εντολή του Θεού. Και αν αμαρτία είναι να μην τιμούμε τους φυσικούς μας γονείς, πολύ περισσότερο αμαρτία είναι να μην τιμούμε τους πνευματικούς γονείς, τους διδασκάλους και καθηγητάς της εν Χριστώ ζωής μας, τους πατέρας των πρώτων ιδίων αιώνων, μεταξύ των οποίων κορυφαίοι είναι Βασίλειος Χρυσόστομος και Γρηγόριος ο Θεολόγος, αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος. Αυτή είναι η θησαυρή της Εκκλησίας μας. Όταν ήμουν στην Κοζάνη, τελειώνω με ένα ανέκδοτο, όταν ήμουν στην Κοζάνη, σύνδεσα ένα δάσκαλο από εκείνα τα εξημένα πνεύματα που διάβαζε μέρα νύχτα. Πότε τον Τολστόι, πότε τον Ορντάμ, πότε τον Σοχοπεχάρ, πότε τον Ρενάν, πότε τον Μάρξ, πότε τον ένα, πότε τον άλλο. Και καυγάτο και έλεγε ότι αυτοί είναι υπέροχοι άντρες. Του λέω λοιπόν μια μέρα παρουσία άλλων. Αυτά που διαβάζεις του λέγω είναι χαλίκια. Χαλίκια. Θες διαμάντια? Πού είναι τα διαμάντια, μου λέει. Άντε εκεί στη βιβλιοθήκη της Κοζάνης. Και έχει μια βιβλιοθήκη η Κοζάνη, λέω. Πήγε στη βιβλιοθήκη της Κοζάνης και ζήτησε από το βιβλιοθήκη, ζήτησε να σου δώσει μία και μόνον ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου. Την προσευτρόπιον ομιλία, λέω. Το σημείωσα λοιπόν επάνω. Του Ιερού Χρυσοστόμου ομιλία προσευτρόπιον. Πει να διαβάσεις και μετά να έρθεις να κουβεντιάσουμε. Πάει λοιπόν στη βιβλιοθήκη ο θαυμαστής όλων των φιλοσόφων, των ψευδοφιλοσόφων του αιώνος. Πάει και ανοίγει και βρει την ομιλία και τη διαβάζει. Και κατόπιν έρχεται και λέγει: Πω, τι είναι αυτά? Και κάθισε με το χέρι του και τα αντέγραψε. Και το απαισθήθησε πλέον.
θαύμα θαυμάτων, αριστουργήματα. Ω πατρίς, πού κατήντησες τα θεία αυτά συγγράμματα που συγκρονίζουν τον κόσμο και έχουμε τα βραστεί ρωσικά, αγγλικά, αμερικανικά, παντού. Μόνο εδώ στην Ελλάδα περιβρονούνται κάτω πλέον απερίγραπτα τρόπων. Δεν υπάρχουν πλέον μέσα στο σχολείο αυτά. Δεν διδάσκεται πλέον Χρυσόστομος, δεν διδάσκεται πλέον Βασίλειος, δεν διδάσκεται πλέον Γρηγόριος, δεν διδάσκονται πλέον οι μεγάλοι πατέρες. Πάνε αυτά, τα σβήσανε. Τι συνιστούν οι προφέσορες και οι φωστήρες της παιδείας, του Υπουργείου της Παιδείας, πού τι συνιστούν, τι λέγουν, να σβήσουν αυτά. Έξω τα συγγράμματα των πατέρων, έξω η σοφία των μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας μας, έξω αυτά. Και τώρα λοιπόν δειλά-δειλά, αλλά αύριο τολμηρά, θα διδάξουν ότι πρέπει να εισαχθεί ως μάθημα εις τα παιδιά της Ελλάδος το σεξ. Αυτή είναι η κατάντηση. Λοιπόν, και εντός ολίγου θα αξιώσουν να μην διδάσκεται πλέον θρησκευτικό μάθημα στα σχολεία. Και τότε πλέον ως παρηγοριά της Ελλάδος θα μείνει μόνο το καθηγητικό σχολείο. Εις το περιγονείς θα στέλνουν τη νύχτα τα παιδιά τους για να διδάσκονται τι είναι Θεός, τι είναι πατρίς, τι είναι θρησκεία, τι είναι ιερά παράδοση του γενοσημών. Ταύτα αγαπητοί μου, θησαυροί, έχει θησαυρούς. Οι ανόητοι, τρέχει ο πρόεδρος δημοκρατίας απάνω στη Θάσο να κάνει τα εγγένεια του πετρελαίου, μεγάλο. Τρέχει ο άλλος από εκεί να κάνει, λέει, τα εγγένεια του βοξίτου. Και χωρίς να τα βρουν ακόμα. Τρέχουν άλλοι από εκεί να κάνουν τα εγγένεια του Χρυσορυχείου. Τρέχουν κάτω. Δεν αρνούμε ότι κάτω αυτή η γη της Ελλάδος κρύπτει θησαυρούς. Δεν είναι αυτή η θησαυρή. Δεν είναι τα πετρέλαια. Και τα χρυσάφια και τα σύμια της αυρή της Ελλάδος είναι η Αγία Γραφή και οι ιεροί πατέρες. Εάν αυτά τα χέρια μας πέραμε όλοι μικρά, τότε όπως είπα όλα αυτά τα οποία σήμερα σερβίρουνε, είτε Μάρξ είτε οσδήποτε, είναι χαλίκια και άχυρα μπροστά στους τιμίους της αυρούς τους οποίους έχουμε. Τελειώνω με τη θερμή σύσταση όλοι εσείς οι ακροατές εδώ του κηρύγματος να αγαπήσετε τους πατέρας. Όσο παλιό είναι το κρασί, τόσο μεγαλύτερη αξία έχει αξία. Μελετήστε, μεθύστε, να πω και εγώ να αλλάξω λίγο το νόημα ενός ποιητού μας. Μεθύστε από το κρασί του 21, μεθύστε από το κρασί του αθάνατων, των πατέρων της Εκκλησίας, των οποίων η μνήμη έχει το αιωνία. Και τώρα όλοι μαζί, μια ψυχή, ένας λαός. Μια ψυχή, ένας λαός, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Διευχών των Αγίων.